του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, που μπορεί ο καθένας μας να έχει άθλια εντύπωση για το πρόσωπο, την ποιότητα, το χαρακτήρα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι είναι ένας εξαιρετικά πετυχημένος επιχειρηματίας που εκφράζει τον επιχειρηματικό κόσμο του Ιταλικού Βορρά με συντηρητικές θέσεις. Βλέπετε δηλαδή Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία. Μιλάμε για το ενδεχόμενο να είναι πρώτο ή δεύτερο ένα κόμμα που βάζει σύνθημα αποχώρησης από το ευρώ για τις δύο χώρες ή αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την τρίτη. Αυτό είναι ένα φαινόμενο πρωτοφανές. Δείχνει την αποξένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους ευρωπαϊκούς λαούς. Δείχνει επίσης κάτι άλλο. Αν προσέξουμε και τα τρία κόμματα στα οποία αναφέρθηκα μέχρι στιγμής, είναι συντηρητικά. Δηλαδή, ούτε η αριστερά, ούτε η κεντροαριστερά στην Ευρώπη, μιλάω για τα μεγάλα κόμματα μετρήσιμων μεγεθών, όχι για μικρές ομάδες, δεν κατορθώνουν να εκφράσουν αυτό το αντιευρώ, κάπου αλλού μπορεί να είναι αντιέ, αίσθημα. Όταν το εκφράζουν ακροδεξιά κόμματα και εκτοξεύονται δημοσκοπικά, πιθανόν αυτό να αντανακλαστεί σε κάποιο βαθμό ικανό και στην κάλπη, τα κόμματα αυτά μεταλλάσσονται. Δεν είναι ακροδεξιά κόμματα. Άλλο πράγμα, ένα κόμμα του 10% που έχει σύνθημα έξω το Ισλάμ και έξω οι μετανάστες, και εντελώς άλλο πράγμα, ένα κόμμα που φτάνει στο 30%. Πιστεύω ότι αυτές οι ευρωεκλογές, σε 10 μέρες από τώρα, θα ζήσουμε έναν πρωτοφανή ευρωπαϊκό σεισμό. Και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, επίσης, θα ζήσουμε έναν πολιτικό σεισμό, γιατί... Δημοσκοπικά αυτό δεν αποτυπώνεται μέχρι στιγμής. Δεν αποτυπώνεται. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη τις δημοσκοπήσεις. Το ξέρετε. Κρούεται ανοιχτά στήρας. Έτσι. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε σε αυτό, γιατί άλλο πράγμα η δημοσκόπηση, όπου ο καθένας εκφράζει ανέξοδα τη γνώμη του, τούρθε και το λέει, και άλλο πράγμα η ψήφος. Όμως, εγώ θα υπενθυμίσω, σε όλες τις ευρωεκλογές και στις 7 ευρωεκλογικές αναμετρήσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα, το άθροισμα των ποσοστών ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας κυμάνθηκε από το 70 ως το 80%. 69% για να είμαι ακριβέστερος, αν θέλετε. Αυτό, τώρα μιλάμε για ποσοστό κάτω του 30. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. 30 με 70 σημαίνει ότι 40% των εδρών και των ψήφων θα πάνε σε άλλα κόμματα, και είμαι πραγματικά γενναιόδωρος, νομίζω, όταν λέω για άθροισμα ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας το 30%. Δεν νομίζω ότι θα είναι τέτοιο. Το λέω χάρη συζητήσεως, για να μην φανεί ότι θέλω να κάνω μία μικροπολιτική αντίληψη. Να περάσω. Εδώ, αυτό το πράγμα είναι πολιτικός σεισμός. Δεν μπορεί να μην έχει, είτε μας αρέσει είτε όχι, σοβαρότατες πολιτικές συνέπειες. Τη γνώμη μου σας, δηλαδή, εσείς βλέπετε ότι μπορεί την επομένη των ευρωεκλογών να συζητούμε για εθνικές κάλπες? Εγώ είμαι προσωπικά... Για πρόορη προσφυγή στις εθνικές κάλπες? Και χωρίς κανένα στοιχείο, έχω την απόλυτη πεποίθηση ότι η κυβέρνηση θα καταρρεύσει μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών της 25ης Μαρτίου, λόγω αποσύνθεσης του ΠΑΣΟΚ, και θα πάμε σε εθνικές εκλογές τον τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Α, τις βλέπετε τόσο γρήγορα? Τόσο γρήγορα, μέσα στο γιατί καλοκαίρι. Θα υπάρξει πραγματικά αποσύνθεση του ΠΑΣΟΚ. Εάν το θα ΠΑΣΟΚ... Θα ήθελα να ακούσω πού ακριβώς βασίζεται αυτή σας την πρόβλεψη. Θα με ενδιέφερε. Βεβαίως. Το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε 44% το 2009. Έπεσε στο 12% το 2012. Νομίζω από κοινωνική πείρα ότι θεωρείται θαύμα να πιάσει αυτό το ποσοστό ξανά. Έτσι, όπως όλοι περίπου λέμε, 5 με 7% είναι ένα ποσοστό που δεν θα αντέξει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ
ένα τέτοιο χαμηλό ποσοστό και νομίζω ότι θα αναζητήσουν τουλάχιστον η μισή των βουλευτών, σχηματικά το λέω η μισή, δεν εννοώ κάποιο όνομα, ούτε ξέρω κανένα μυστικό, θα αναζητήσουν προσωπική διέξοδο συνέχισης της πολιτικής τους καριέρας. Η πρόκληση από τη μια του ποταμιού, από την άλλη, ξέρετε, όσο και να σας φανεί παράδοξο, της Δημάρ, η οποία λόγω της τάσης του Γιώργου Παπανδρέου μετατρέπεται σε ένα κόμμα που ενδεχομένως να αποδείξουν οι ευρωεκλογές ότι μπορεί να μετατραπεί σε κόμμα συγγενούς προέλευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ και άρα πολύ πιο εύκολα συγκυβερνήτης με το ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές, έστω και αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτοδυναμία. Μπορώ να προσθέσω και εγώ μια ερώτηση. Εάν τα ποσοστά των δύο κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση είναι μεγαλύτερα από τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, θα τεθεί θέμα ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι φυσικά. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να τεθεί θέμα ηγεσίας. Για τον απλούστατο λόγο ότι εδώ το θέμα είναι, θα είναι μεγαλύτερο το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλήσατε, κύριε Μουσουρούλη, για το άθροισμα. Το άθροισμα. Ναι, γιατί αυτό ακριβώς με οδηγεί σε ερώτηση προς εσάς. Μπορώ να το βελτιώσω κιόλας, να πω αν η Νέα Δημοκρατία έχει συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό από το ποσοστό, θα τεθεί θέμα ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα αυτό είναι άλλο. Γιατί πάρτε και τις δύο εκδοχές. Η προηγούμενη τοποθέτησή σας ήταν πιο αμυντική. Ερώτηση είναι. Έτσι. Αυτό που γιατί να πέσει η κυβέρνηση και να μην αλλάξει ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για εκείνον? Ότι για να είναι το άθροισμα μεγαλύτερο από το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει... Χάσει κερδίσει, δηλαδή, ότι είναι τσιπρασμένοι. Αυτό απαντάτε. Όχι, κάθε άλλο. Εγώ λέω ότι για να είναι το άθροισμα υπέρτερο του ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία υστερεί 4, 5, 6 μονάδες από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπαμε πόσο υπέρτερο θα είναι. Μία μονάδα. Μεγαλύτερο πάντως. Εσείς λέτε το εξής, ότι χάσει, κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει. Πάντως δεν θα το αποφασίσει αυτό ο κύριος Δελαστέ. Για να μην επιμείνετε στα ερωτήματα. Άλλωστε ο κύριος Δελαστέ εκπροσωπεί στη συζήτησή μας άλλο πολιτικό σχηματισμό. Την αντάρτηση. Θέλω... Πάμε με εμπιστοσύνη πάνω στην πείρα του και πάνω έτσι στη διορατή.